Εμείς λοιπόν, θα έλεγα, θα κάνουμε μια αναδρομή να δούμε πού βρισκόμαστε και πώς συνδέεται ο αγώνας μας από τώρα και πέρα. Γιατί ο αγώνας, όταν έχεις δίκιο, δεματά ενισχύεται μέχρι κάποιος να βρει το δίκαιό του. Αυτή την περίπτωση, το δίκαιο του Δήμου Βοή ήταν και συνεχίζει να είναι ακόμη πιο δυνατό, θα έλεγα, πιο ενισχυμένο στη στιγμή και από τέτοια απόφαση, μιας και ξεκάθαρα πια ο κύριος Υπουργός Καραμαλής βάλει κατά του Δήμου μας, χωρίς να λογαριάζει κανέναν. Εμείς σαν λαός και οι δημοτικές αρχές και οι υπηκές σημερινοί επιδιώξαμε το διάλογο σε μία εξαίρεση, θα έλεγα, από την υπόλοιπη κυβέρνηση, που η Δημοτική Αρχή έχει αγαστές σχέσεις και πλήρη επικοινωνία και μέσω των βουλευτών, αλλά και απευθείας του Δημάρχου. Έχουμε εδώ μόνο μια εξαίρεση ενός ανθρώπου, ο οποίος με μια, θα έλεγα, αναζωνία δεν δέχεται να μιλήσει με κανέναν. Και προσβάλλει, ένα ξεχωριστό θέμα είναι αυτό για μένα, τους θεσμούς, προσβάλλει δήμους και τους δημάρχους, προσβάλλει βουλευτές και τους παράγοντες, προσβάλλει την κοινωνική και προσπαθεί να επιβάλλει μια πολιτική παντελώς ακή, η οποία μία εστιάζει αποκλειστικά στο Δήμο Βοή, μιας και μονικό φαινόμενο ο Δήμος Βοήου μπαίνει σε μία κατάσταση ελεύθερων προκειμένων, όπως την έχω πει, όπου εάν τολίσει ο Βοηάτης πια να βγει στην Εθνική Οδό στην Εγνατία, αν πάει δεξιά προς Γρεβενά θα πληρώσει 70 λεπτά, εάν πάει αριστερά προς Κοζάνη θα πληρώσει 1,5 ευρώ, κάνοντας μια ελάχιστη χρήση της Εγνατίας Οδού. Ένα μεγάλο, λοιπόν, ενισχύεται αυτή τη στιγμή το δικαιό μας, έτσι νομίζω, και για μένα, επειδή κάποιος έχει μιλήσει και για αγώνες το απόγευμα, τώρα ξεκινάει ο αγώνας. Οι αγώνες γίνονται πάντα με στόχο να κερδίσουν. Και έχω πει και στο παρελθόν, ο μόνος αγώνας που εγγυημένα είναι χαμένος, είναι ο αγώνας που δεν δίνει. Η ώρα για να δώσουμε τον αγώνα είναι τώρα. Και μπαίνουμε σε αυτόν τον αγώνα, έχοντας κάνει μέχρι σήμερα ό,τι προβλέπονται, όλες τις επαφές, έχουμε ενημερώσει όλες τις βαθμίδες της διοίκησης, έχουμε σηκώσει κάθε πέτρα και είμαστε όλοι με μια απόλυτη βεβαιότητα να βεβαιώσουμε τον Βοήο ότι όλο τον χρόνο να λάβαμε την ευθύνη και με σειρά σας λέμε ότι και ο τελευταίος παράγοντας σε όλα τα γραφεία γνωρίζει το θέμα μας και εις γνώση βάλει κάτω του λαού του Βοήου. Κάνω μια μικρή αναδρομή ή μάλλον να πω και κατάριστο, μιας και μιλήσαμε για επαφές με την κυβέρνηση και με αυτούς που διοικούν, αυτή είναι η υποχρέωσή μας, και ένα μικρό ευχαριστήριο. Είχαμε μια εξέλιξη όσον αφορά το στρατόπεδο Πόρτη, το οποίο με απόφαση το ΓΕΘ, του ΓΕΘ, και επικυρώθηκε από το ΓΕΘΑ, εξαιρείται αυτό και ένα άλλο στρατόπεδο στην Ελλάδα, εξαιρείται λοιπόν από τη λίστα, καταργείται ως τοπική, ως υποψήφιο τοπικό συνδυασμένο κέντρο διαχείρισης προσδοκών κρίσεων. Ένας αγώνας ο οποίος δίνεται εδώ και μια δεκαετία, λοιπόν, σήμερα, μετά από τη βοήθεια και των βουλευτών μας και του Στάθη Κωνσταντινίδη όταν πήγαμε στον κύριο Χρυσοχοίδη και τον κύριο Παπαδόπουλο όταν ήρθαμε σε επαφή με τον Υπουργό Εθνικής Αμήνης, αλλά και των άλλων βουλευτών, οι οποίοι στάθηκαν στο ύψος τους, και η κυρία Βριζίδου και ο κύριος Αμανατής, αλλά και η αγαπητή κυρία Καλλιόπη, που μόνο η παρουσία της αυτή τονίζει και το σήμερα τονίζει και το ενδιαφέρον που έχει για την περιοχή μας και έρχεται σε αυτόν τον αγώνα δίπλα μας. Είχαμε λοιπόν αυτή την θετική έξυξη. Το στρατόπεδο Πόρτη δεν θα τεθεί, από ό,τι μας διαβεβαιώνουν, ξανά σε συζήτηση, ώστε να είναι υποψήφιο για να γίνει κέντρο υποδοχής προσφύγων.
Πάμε λοιπόν στη μικρή αναδρομή. Εντάκει λέμε ότι το 14 χωροθετήθηκαν διόδια στο Δήμο Βοσιτές η Αλιάκμονα. Μετά από έναν αγώνα της κυρίας Τελιογρίδη, η οποία διαβάζοντας έφερε πανηγύριζε μάλιστα για την επιτυχία της, να μεταφέρει τα διόδια από την Αλιάκμονα του Δήμου Βοΐου της Ιάτιστα. Αυτό έγινε το 17 και ξεκίνησε πάλι αγώνας και από τον πρώην Περιφερειάρχη και όλους τους εμπλεκόμενους για να τονίσουν το πολύ λαθεμένο, την πολύ λαθεμένη αυτή επιλογή της χωροθέτησης στα διόδια της Ιάτιστα. Μετά από αυτή την εξέλιξη και αφού διάφορα συμβούλια συνεδριάσαν, τον Φεβρουάριο του 19, 5 μήνες προτού τις βουλευτικές εκλογές, 3 μήνες προτού τις δημοτικές εκλογές, ξεκίνησε η κατασκευή των μετοπικών. Μάλιστα είχα ανεβάσει τότε και ένα άρθρο όπου είχε γίνει η χάραξη και είχαν μπει τα σημάδια θα χαραχθούν. Μήνες μετά, η εταιρεία Actor, η οποία διαχειρίζεται όλη την κατάσταση, που είναι ο εργολάβος, εκμεταλλευόμενη το κενό εξουσίας δημοτικής, το κενό εξουσίας περιφερειακής αρχής αμέσως μετά τις εκλογές του Ιούλιο και το κενό εξουσίας στη Βουλή, ξεκίνησε τις εργασίες. Εμείς δεν ήμασταν ακόμη δημοτική αρχή, παρόλα αυτά δράσαμε σε συνεργασία τότε με τον κύριο Λαμπρόπουλο και με τον κύριο Καραμπατζά και με όσους διοικούσαν εκείνη τη στιγμή. Προκαλέσαμε, αν θυμάστε πολύ καλά, συζήτηση στο Δημαρχείο. Εγώ μετέβηκα στην Εγνατία σε πρώτη φάση. Σε δεύτερη φάση, κλιμάκιο, αποτελούμουν από τους αρχηγούς των παρατάξεων και συνοδεία βουλευτών, μετέβη και αυτό στην Εγνατία μετά από μια εβδομάδα για να θέσει θέμα. Αυτά όλα μιλάμε τον Ιούλιο του 19. Εγώ με τον κύριο Παπαδόπουλο, αν και ήμουν σε διακοπές, έφυγα από τις διακοπές μου και κατέβηκα στην Αθήνα, που μου κάπου εκεί κοντά στην Αθήνα, και πήγαμε στον Υπουργό, όπου ο ίδιος Υπουργός μας έδωσε την υπόσχεση ότι θα σταματήσουν τα διόδια. Στο σύστημα το δικό μας, που πνά στη δημοκρατία μας, όταν ένας παράγοντας σαν τον Υπουργό λέει μια κουβέντα και την επαναλαμβάνει και μπροστά, όχι σε ένα δήμαρχο, αλλά και σε έναν προκάτοχό του, είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το πιστέψει. Αυτό κάναμε. Πιστέψαμε την κουβέντα του αρμοδίου. Παρ' όλα αυτά, συνεχίστηκαν, αφού πάφτηκαν τα έργα για 10 μέρες, συνεχίστηκαν ακάθεκτα πολλές οι παρεμβάσεις μας σε όλα τα επίπεδα, στην Εγνατία τότε, στους βουλευτές ξανά, στο Υπουργείο ξανά. Ακάθεκτα λοιπόν, χωρίς να δίνουν κανένα λογαριασμό, συνέχισαν τα έργα. Στρέψαμε τότε το ενδιαφέρον μας στο να μην λειτουργήσουν τα διόδια, μιας και από το Υπουργείο υπόθηκε ότι οι συμβάσεις κατασκευής είναι πάρα πολύ δεσμευτικές. Προσπαθήσουμε να δούμε τι θα γίνει στη λειτουργία. Παρεμβάσεις πάρα πολλές, μεταξύ αυτών πρέπει να αναφέρουμε 3 διαφορετικές επισκέψεις στο Υπουργείο. Επίσκεψη στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Επίσκεψη στον Πρωθυπουργό. Επιστολές 4 στον Υπουργό. Επιστολές στο γραφείο του Πρωθυπουργού στην κυρία Αντωνίου. Επιστολές στον Περιφερειάρχη, επανελειμμένες στους βουλευτές μας. Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Διοίου, εγκαίρως. Σύγκληση μετά από πρόταση του Περιφερειάρχη, του Περιφερειακού Συμβουλίου με αιώνια απόφαση. Όλα αυτά έγιναν μέσα σε ένα διάστημα πλήνων. Όσα δεν είχαν γίνει από το 2014 μέχρι το 2019, γίναν πολλαπλάσια μέσα σε 5-6 μήνες. Παρεμβάσεις, συνομιλίες και απέναντί μας είχαμε ανθρώπους οι οποίοι μας δίναν δίκαιο. Κατανοούσαν το πρόβλημα, αλλά δεν δίναν λύση. Σαν κλέφτες, θα λέω εγώ, το έχω πει και ξαναλέω, προχώρησαν και σήμερα βγάλαν και ένα ΦΕΚ, το οποίο εμείς, αυτό που κάναμε καλά, θα ακολουθούμε πάρα πολύ συχνά τα αυτά. Ήμασταν και οι πρώτοι που ειδοποιηθήκαμε για την έκδοση του ΦΕΚ. Δεν γνώριζε κανείς. Μέσα σε 2 ώρες αντιληφθήκαμε και γι' αυτό είμαστε σήμερα τάχιστα να αντιδράσουμε. Παρακολουθήσαμε λοιπόν αυτό το θέμα στενά. Να είμαι σίγουροι ότι τα δίκαιά μας τα γνωρίζουν. Στην παραμικρή λεπτομέρεια,
στοιχεία που ανακαλύπτω τώρα ότι δεν τα ξέρουν οι δημοτικοί σύμβουλοι, ο υπουργός τα ξέρει. Πού είναι το μικρόκαστρο, τι παράκαρτο γίνεται με το μικρόκαστρο, πού θα βγουν οι οδηγοί των βαρέων οχημάτων, ποια είναι η κατάσταση της εναλλακτικής οδού, τι ταλαιπωρία θα φάει ο πεντάκος του Τσοτήλη και η Νεάπολη κυρίως, που δεν το καταλαβαίνει μερικοί και νομίζω ότι είναι σιάτιστα, που θα αναγκαστούν να μπαινοβγαίνουν στην οδό αυτή, να μπαίνουν σε επικίνδυνες οδούς. Όλα τα γνωρίζει. Και επισκέφτηκε και πάντα πρωτού 20 μέρες, όπως σας είπα, ο οδοποιός της Εγνατίας για να δει την κατάσταση του δικτύου. Οπότε, όταν κάποια απόφαση την παίρνει συνειδητά, το βάρος της απόφασης είναι μεγαλύτερο και η αντίδραση πρέπει να είναι μεγαλύτερη. Όπως ξαναείπα, σήμερα ξεκινάει ο αγώνας και θα ήθελα να παρακαλέσω, επειδή έχουν υποθεί πολλά σε αυτό το θέμα, τα γραπτά όμως μένουν, η συζήτηση να επικεντρωθεί, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, στο τι θα κάνουμε εδώ και πέρα. Πώς θα συνεχιστεί ο αγώνας, με ποια μέσα, με ποιους συμμάχους. Πάντως, εγώ σαν δήμαρχος, όπως σκέφτηκα και όπως είναι και στη φύση μου, δεν εγκαταλείπω αυτόν τον αγώνα. Και καλό, ισχύσετε με τις ψήφους σας, οποιαδήποτε μέτρα αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βοΐου να πάρθουν, μέτρα αντίδρασης, μέτρα μαρτυρίας, μέτρα επαναφοράς συνεχώς στην επικαιρότητα του θέματος, για αυτή τη στιγμή οι μόνοι που παθαίνουν. Αυτό την τεράστια ζημιά σε όλο το μήκος της Εγνατίας είμαστε εμείς αποκλειστικά. Όταν άλλοι απαλλάσσονται, όταν άλλοι, ακόμα και στο νομό μας, έχει φτηνίνει τόσο για να πάνε στη Θεσσαλονίκη, γιατί συνοδεύτηκε αυτή η απόφαση και με μείωση του κομίστρου στον Πολύμηλο. Πράγμα που είναι πολύ καλό βέβαια για τους συμπολίτες μας στο νομό Κοζάνη, αλλά αναδεικνύει ακόμα ένα γεγονός. Ότι η δικαιολογία μέσα στο διάλογο που γινόταν όλο αυτό το καιρό, ότι δεν μπορούμε να έχουμε κάτι, το ΤΑΙΠΕΔ έχει πάρει, είναι πολύ σκληρό και δεν μπορεί να μειώσει, έλα που μείωσε. Έλα που μείωσε 80 λεπτά ολόκληρα. Έλα που είχε τα μέσα να απαλύνει τουλάχιστον στο οποίο θα έρθει σε εμάς. Εγώ ακόμη μια φορά να ευχαριστήσω, βλέπω τον Μιχάλη τον Παπαδόπουλο μπήκε μέσα και τον καλωσορίζω, τους βουλευτές που στέκονται όλο αυτό εδώ στο πλευρό μας, σε πάμπολα, όπως είπα, θέματα, πλην όμως αυτού του θέματος, όχι ότι δεν στάθηκαν μαζί μας, ίσα ίσα οι παρεμβάσεις τους ανάπηροι, δυστυχώς όμως αισθανόμαστε ότι δεν βγόμαστε. Και ρίχνω όλο το βάρος στον κύριο Καραμαλή, ο οποίος και μας αντικεί και συμπεριφέρεται, προσπαθώ το χαρακτηρισμό να πω, πολύ άσχημα έναντι σοβαρών θεσμών, του συνόλου των θεσμών που εκπροσωπούν τη στιγμή και στις τρίσμητες και στους βουλευτές και τέτοιες αποφάσεις ερήμην της τοπικής κοινωνίας και κατά των συμφερών. Σε μια λάθος εποχή, μια εποχή που ο Δήμος Βοΐου αγκά με την ενέργεια του, με τον COVID, που είμαστε κλεισμένοι εδώ πέρα μέχρι η ώρα, τόσο καιρό, που μονετικά πρέπει να πω, περνάμε αυτή την περιπέτεια. Λοιπόν, σε μια λάθη στιγμή, σαν ογκλέφτη έρχεται και βγάζει αυτό το θέμα.